το δώσεων χωρίς πολλούς περιορισμούς και με πολλές ευκολίες. Ακριβώς. Αλλά επειδή δεν είμαστε ειδικοί και έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούμε από κάποιον ειδικό, πάμε απευθείας εκεί. Πάμε στον κύριο Κωστόπουλο, τον πρόεδρο των φοροτεχνικών. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Βούτσιντε. Καλησπέρα, κύριε Να τη χαρακτηρίσουμε γενναία ρύθμιση ή πιο γενναία ρύθμιση από την προηγούμενη. Αυτή η ρύθμιση ήταν αναμενόμενη, ήταν στις εξαγγελίες της κυβέρνησης από τη Θεσσαλονίκη ακόμη. Έχουμε δει αρκετά πράγματα ότι θα είναι προς το ευνοϊκότερο. Η κυρία Βαλαβάνη, αναπληρώτρια υπουργός οικονομικών, θα το φέρει σύντομα το νομοσχέδιο στη Βουλή. Πιστεύουμε ότι σε μεγάλο βαθμό θα είναι όπως έχει εξαγγελθεί, χωρίς καμίας παρεκκλήσεις. Λίγο να μην τρομάξουμε και τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι γεγονός. Όπως ξέρουμε, σήμερα ο κύριος Σόιμπλε απέρριψε ό,τι αίτημα και ό,τι υπόμνημα για πήγε πάμε στο να δούμε Eurogroup. Τι περιλαμβάνουν λοιπόν, οι τι περιλαμβάνουν. Αλλάζουν προς το καλύτερο πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πια οριστικά 100 δόσεις σε όσους ανθρώπους οφείλουν από 15.000 ευρώ και πάνω. Μέχρι τώρα ξέραμε υπήρχε περιορισμός στις 72 δόσεις. Επίσης, μπορεί να επαχθούν στη ρύθμιση και όσοι οφείλουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Επίσης, θα έχουμε γενναίο κούρεμα γενικότερα. Σε περίπτωση και αυτή τη φορά θα έχουμε μέσα στην συγκεκριμένη ρύθμιση θα υπάγονται και οι οφειλέτες οι οποίοι οφείλουν και ΦΠΑ και οφείλουν και φόρο ο οποίος είχε προέλθει από τα κίνητα. Αυτό δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Ισχύει ότι όλα αυτά ισχύουν για τα ληξιπρόθεσμα μέχρι 31/12/2013. Είναι η κυριότερη αλλαγή αυτή, είναι για τα ληξιπρόθεσμα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2014. Μέχρι τώρα είχαμε μέχρι 1 Οκτωβρίου 2014. Μάλιστα. Συμπεριλαμβάνονται τώρα και αυτά τα πράγματα. Επίσης, όσοι έχουν δημιουργήσει χρέη τα οποία είναι μέχρι 31/12/2013 και έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή, θα μπορεί να υπαχθούν στη ρύθμιση, βέβαια όχι για το ΦΠΑ και για το φόρο εισοδήματος. Αυτό εκεί ισχύει για τις εφορίες μόνο, κύριε Κωστόπουλε. Αυτό ισχύει και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και για τις, αφορά μόνο τις εφορίες αυτό, για να μπράβο, το διευκρινίσουμε αυτό, ναι, αφορά μπράβο. Μόνο τις εφορίες. Έτσι. Λοιπόν, εκεί θα έχουμε ένα πολύ γενναίο κούρεμα, όχι μόνο των προσαυξήσεων, αλλά και του κεφαλαίου. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος χρωστάει 10.000 ευρώ και πληρώσει το 50% αυτού, γλιτώνει το υπόλοιπο 50%. Δηλαδή 5.000 ευρώ του παραγράφονται. Εάν οφείλει, αν θέλει παραδείγματος χάρη να δώσει 200 ευρώ, τότε του παραγράφονται 200 ευρώ και το εναπομείναν ποσό μπαίνει στην ρύθμιση των 100 δόσεων. Επίσης, εδώ έχουμε το εξής. Υπάρχει μια κλίμακα η οποία έχει σχεδιαστεί από το Υπουργείο και δίνει σε όσους έχουν χρέη. Όσο λιγότερες δόσεις, όσες λιγότερες δόσεις, τόσο μειώνονται οι προσαυξήσεις. Αρχίζουμε δηλαδή με φάπαξ καταβολή, απαλλαγή των προσαυξήσεων 100%. Μπορεί κάποιος να μπει σε κάποια ρύθμιση χωρίς να δώσει μεγάλο ποσοστό προκαταβολής. Μπορεί να μπει στην ρύθμιση. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Τι γλιτώνετε. Λοιπόν, λέτε. Αυτή η ρύθμιση καταρχάς παίρνει μια παράταση. Μπορεί να την κάνει κάποιος. Μέχρι τώρα ήταν μέχρι την 30 Μαρτίου. Mm-hmm. Τώρα παρατείνεται μέχρι την 31 Μαΐου. Έχουμε επιπλέον 2 μήνες παράταση. Αυτό ισχύει και για τις εφορίες και για τα ασφαλιστικά. Για τα ασφαλιστικά ταμεία ισχύει μέχρι 30 Απριλίου. 30 Εκεί Απριλίου. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Επίσης, αυτό που είπαμε πριν, αρχίζουμε με την κλιμάκωση 100% στις προσαυξήσεις όταν έχουμε εφάπαξ καταβολή και φτάνουμε στην τελευταία κλίμακα η οποία είναι από 91% δόσεις που εκεί έχουμε 30% στις προσαυξήσεις. Να μην αναφέρουμε τώρα τα επιμέρους γιατί δεν θα τελειώσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, ναι. Όλα αυτά αλλάζουν στην πορεία αν δεν κατέβουν έτσι από την κυρία Βαλαβάνη
στο νόμο. Ακόμη. Μιλάμε για το σχέδιο. Μιλάμε για ένα σχέδιο. Δεν έχει έρθει προς ψήφιση. Όχι, δεν έχει έρθει. Ίσως στην πορεία υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Πάντως έχω την εντύπωση, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, ότι ο βασικός κορμός θα είναι αυτός που αναφέρουμε. Θα είναι δύσκολο να αλλάξει. Επίσης, μέχρι τώρα είχαμε την κατώτατη δόση στα 50 ευρώ. Τώρα πηγαίνουμε στα 20 ευρώ. Για πού? Και για εφορίες και για ασφαλιστικά. Μιλάμε για εφορίες τώρα. Μόνο για, μιλάμε και για εφορίες και για ασφαλιστικά, και για ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί εδώ έχουμε μία διπλή περίπτωση. Αν κάποιος είναι σε ρύθμιση, μπορεί να την αφήσει, να τη χάσει ή να την τροποποιήσει και να μπει στην νέα ρύθμιση, κύριε Κωστόπουλε. Λοιπόν, μέχρι τώρα ξέραμε υπήρχε η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Όσοι θέλουν να βγουν από την πάγια αυτή ρύθμιση, μπορούν να το κάνουν με μία αίτηση στην ΔΟΗ και να υπαχθούν μετά στην ρύθμιση των 100 δόσεων. Αυτή η ρύθμιση, σαν γενικότερο πλαίσιο, φαίνεται πολύ ευνοϊκή. Αλλά αν κάποιος δεν πληρώσει μέχρι... Δεν πληρώσει την δεύτερη δόση, τότε αυτομάτως χάνει τη ρύθμιση. Έχουμε ένα αγκάθι εδώ, γιατί μέχρι τώρα, εάν κάποιος έμπαινε στη ρύθμιση και δεν πλήρωνε τις τρέχουσες εισφορές, αυτομάτως έβγαινε εκτός ρύθμισης. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη και καλό θα είναι να απεγκλωβιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση με τις τρέχουσες εισφορές, διότι θα είναι πάλι μια αποτυχημένη ρύθμιση. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι 76 περίπου δις. Αυξάνονται μήνα με το μήνα. Έχουμε μια τεράστια υστέρηση εσόδων. Από αυτά ξέρουμε θα εισπραχθούν μόνο 10 δισεκατομμύρια. Αυτό φαίνεται. Αυτά είναι. Από 9 με 10 έχουμε... λέει η κυβέρνηση ότι μπορούν να εισπραχθούν από αυτά. Ναι, ναι. Αυτό βλέπουμε τουλάχιστον, γιατί ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Πάντως θα υπάρχει δυνατότητα να υπαχθούν στην ρύθμιση πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλλά πρέπει να προσεχθεί και το εξής. Μέχρι τώρα υπήρξαν πολλοί επιχειρηματίες οι οποίοι μέσα στην δίνη αυτή της κρίσης προσπαθούσαν και ήταν συνεπείς. Αυτοί είναι οι αδικημένοι της όλης κατάστασης και πρέπει και για αυτούς να βρεθεί μια λύση. Ακούω συχνά αυτό. Γιατί το λένε συχνά αυτό? Επειδή κάποιος πλήρωνε, δηλαδή αυτός που πλήρωνε δεν έκανε τη δουλειά του, είναι ο αδικημένος της κατάστασης, δεν καταλάβαινε ότι μέχρι σήμερα πλήρωνε για τους πλούσιους που δεν πλήρωναν? Γιατί κάποιοι άνθρωποι θέλουν πάντα να είναι συνεπείς. Αυτό είναι πολύ καλό. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Και να μην πω. Αυτοί κράτησαν ουσιαστικά το κράτος όρθιο. Γνωρίζουν όμως. Γιατί το βλέπω και στις αναρτήσεις και στα σχόλια στο διαδίκτυο. Γνωρίζουν όμως ότι πλήρωναν και για αυτούς που δεν πλήρωναν πολλά. Πιστεύω ότι κάποιοι το γνώριζαν. Κάποιοι το γνώριζαν, αλλά αυτό δεν τους ενδιέφερε πολλούς. Δεν τους ενδιέφερε γιατί? Τους ενδιέφερε γιατί δεν καταλάβαιναν δηλαδή οι έντιμοι πολίτες αυτής της χώρας ότι την ώρα που αυτοί πλήρωναν, κάποιοι άλλοι που είχαν πολλά χρήματα δεν πλήρωναν ποτέ. Και αυτό συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα. Κάποιοι υποφελούνται της όλης κατάστασης. Γιατί έχει ξεκινήσει διαμάχη τώρα μεταξύ των νομοταγών, να το πω, φορολογικά πολιτών. Αυτό μπορεί και να λυθεί. Που δεν πλήρωνε. Αυτό μπορεί να λυθεί. Και τσακώνονται μεταξύ τους τώρα. Δεν πρέπει να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Πάντως πρέπει αυτό να λυθεί. Αυτό συμβαίνει όμως. Ναι, συμβαίνει. Αλλά αυτό πρέπει να δοθεί μια λύση από την κυβέρνηση και να δημιουργηθεί μια λίστα ανθρώπων που μέχρι τώρα ήταν συνεπείς. Γιατί εδώ εγώ έχουμε δεν και μιλάω πρόβλημα. Για τους παταχτσίδες, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ μιλάω για αυτούς που μπορούσαν να πληρώσουν και πλήρωναν. Και υπάρχει και κατηγορία Ελλήνων πολιτών. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιβεβαίωσε τις πληροφορίες του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής ότι 6.300.000 Έλληνες πολίτες ζουν στο όριο υπό την απειλή της φτώχειας. Ναι, αυτό το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μάλιστα είναι. Φαντάζομαι και ότι και αυτοί οι Έλληνες πολίτες θα ήθελαν να είναι εντάξει στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Αλλά κάποια στιγμή δεν μπορούσαν. Δεν μιλάμε για αυτούς, κύριε Στεριόπουλε, γιατί για αυτούς θα υπάρξει πρόβλεψη ακόμη σε κάποια πράγματα να απαλλαχθούν και εντελώς από κάποια ποσά ή μικροποσά που χρωστούν. Θα συσταθεί μια επιτροπή σε κάθε περιφέρεια της χώρας, η οποία θα ελέγχει αυτά τα γεγονότα. Αυτά θα λύνονται εξοδικαστικά. Εξοδικαστικά θα λύνονται με επιτροπές που θα συσταθούν. Πάντως, για να κλείσουμε και με το προηγούμενο, εδώ υπάρχει και πρόβλημα ανταγωνισμού. Γιατί κάποιοι οι οποίοι ήταν συνεπείς υποχρεώσεις ήταν σε πιο δυσχερή θέση από αυτούς που δεν πληρώναν. Είναι βασικό αυτό και θα λύσει πάρα πολλά Νομίζω προβλήματα. Ότι και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη. Εξάλλου, διότι οι πολίτες της χώρας αυτής που μέσα στην κρίση ήταν εντάξει στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν ένα προνόμιο παραπάνω. Bonus, ένα bonus. Ναι, ένα προνόμιο παραπάνω. Πάντως, σε γενικές γραμμές, η ρύθμιση είναι θετική. Θα λύσει τα χέρια πολλών ανθρώπων και επιχειρηματιών. Έχουμε βέβαια κάποιους προβληματισμούς που θα τους δούμε και θα τους αναπτύξουμε με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Το ρωτάω μόνο να μου το επιβεβαιώσετε. Αληθεύει ότι με όλες αυτές τις ρυθμίσεις, αν περάσουν, μπορούν οι περισσότεροι από τους πολίτες της χώρας να απελευθερώσουν ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερώσεις, να απεγκλωβίσουν επαγγελματικούς λογαριασμούς κίνησης για να μπορέσουν να κάνουν τις συναλλαγές τους? Κάποιοι οι οποίοι υπάρχουν δεσμεύσεις λογαριασμών ισχύρας τρίτων θα μπορούν, γιατί πριν ήταν 50%, τώρα πληρώνοντας το 25% να απελευθερώσουν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς. Είναι βασικό αυτό να γίνει, γιατί μέχρι τώρα τα χέρια τους είναι δεμένα και δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε συναλλακτική και επειδή μιλάμε ακόμη για το σχέδιο νόμου, να το πούμε, δεν έχει ψηφιστεί. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε και για να τα ξαναλέμε. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε τεράστια προβλήματα σαν χώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε τεράστια προβλήματα στο Eurogroup. Η Γερμανία αντιδρά σοβαρά και βλέπουμε μια ηγημονική καθαρά στάση που μας έχει δυσχεράνει και πάντως σαν λαός πρέπει να αντισταθούμε οπωσδήποτε και να μην αφήσουμε να περάσουν αυτά τα μέτρα, γιατί εάν περάσουν θα βρεθούμε σε πιο δεινή θέση και δεν θα αντέξει κανένας μας. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κωστόπουλε. Ευχαριστώ. Μιας και αναφερόμαστε για όλα αυτά, πάμε να δούμε τι ζητάνε και οι έμποροι και οι επαγγελματίες. Ένα κοινό υπόμνημα από τη νέα κυβέρνηση, βεβαίως εφόσον λήξουν και οι διαπραγματεύσεις.